στα μέσα. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Ίσοι έναντι των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων. Δεν μπορεί να διαχωρίζουμε τον λαό με το που εργάζεται και να θεωρούμε ότι οι μεν έχουν δικαίωμα ως περιουσιακό στοιχείο, οι άλλοι δεν έχουν. Θα το ξαναπώ προς το σύνολο των εργαζομένων με έναν απόλυτο σεβασμό. Αν θέλουμε να αποκατασταθούν πλήρως οι αποκοπές του 2012, αποκοπές που είχαν επίπτωση στο σύνολο των εργαζομένων και των ιδιωτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του δημοσίου, είναι να συνεχίσουμε με σοβαρότητα το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και είναι μέσα από τη συνέχιση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας που θα αποκατασταθούν σταδιακά και οι μισθοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά το Κυπριακό, αναφέρθηκε χθες μια ανακοίνωση σε κρίσιμες ώρες σημαντικές. Αναμένουμε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Η δική μας πλευρά έκανε ό,τι μπορούσε στην προσπάθεια να επαναρχίσει ο διάλογος μέσα από τη σύναψη των νέων όρων εντολής των συμφωνημένων. Υπάρχει η άρνηση της άλλης πλευράς. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κυβέρνησης και του Πρόεδρου Αναστασιάδη είναι ότι εμείς θα προσπαθούμε καθημερινά για άρση του αδίξοδου. Κάτι το οποίο όμως δεν πιστεύει ότι κάνετε το Άγγελ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα είναι breaking news να ακούσει στο Άγγελ ότι κάνουμε κάτι σωστό είτε σαν κυβέρνηση είτε ως Δημοκρατικός Συναγερμός. Επίσης, έχετε τεθεί και εσείς ο ίδιος προσωπικά στο στόχαστρο αναφορικά με την πρόταση που κάνετε για αυτοδιάλυση της Βουλής. Οι μάγκες των μικροφώνων που θέλουν να επιρρύπτουν ευθύνες στους άλλους αγνώντας τις ευθύνες τις δικές τους. Το πόρισμα για το συνεργατισμό, το οποίο εμείς θεωρούμε ως ένα σοβαρό πόρισμα, μπορεί σε κάποιες πτυχές να έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις, καταλογίζει ευθύνες στα κόμματα και πριν το 2013 και αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι ευθύνες τους είχαν καταστροφικές συνέπειες στο συνεργατισμό. Έχει ευθύνες για τα πολιτικά κόμματα και από το 2013 και εντεύθεν και επιπρόσθετα επιρρύπτει ευθύνες και στο Υπουργείο Οικονομικών και στον Υπουργό Οικονομικών. Άρα αν κάποιος που έχει προμετωπίδα το πόρισμα και ζητά ευθύνες από τον Υπουργό, πρέπει και οι ίδιοι τους ως εκπρόσωποι των κομμάτων να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και δεν μπορούμε να είμαστε κριτές στον εαυτό μας, πρέπει να απευθυνθούμε στον κυρίαρχο λαό να μας κρίνει. Κάλπες στο λαό, ψήφο στο λαό να μας κρίνει όλους. Γιατί φοβούνται? Και ακούστε, επειδή λένε, μα επειδή τώρα είναι ευρωεκλογές, είναι μια κροτίδα. Ξέρετε, οι κροτίδες έχουν λάμψει και εγώ θέλω να λάμψει η ετοιμιγωρία του λαού. Και να θυμίσω ότι και πριν ένα χρόνο ζητούσα εκλογές. Ζητούσα εκλογές για την επαναληπτική έδρα της Λεμεσού. Τρεις αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου, στην ολότητα του ανωτάτου, δίδουν καθαρή κατεύθυνση για αναπληρωματικές εκλογές. Και η Βουλή, η πλειοψηφία, αρνείται γιατί φοβάται τις εκλογές και ψήφισε τρεις φορές νόμους για να διορίσει βουλευτές. Οι εκλογές και η προσφυγή προς τους πολίτες είναι το επιστέγασμα της ουσίας και της πεμπτουσίας της δημοκρατίας. Και ειλικρινά διερωτώμαι, η προσφυγή στις κάλπες αν είναι θέατρο. Στο τέλος θα μας πούν ότι και η δημοκρατία είναι θέατρο. Ευχαριστούμε πολύ.